Έξαρση εμφανίζουν τα κρούσματα θυματίωσης τα τελευταία χρόνια στην Ήπειρο αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα, με τους επιστήμονες να κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για το μέλλον του ιού. Από τη μία πλευρά η λαθρομετανάστευση από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και από την άλλη η μη τήρηση των κανόνων υγιεινής έχουν αυξήσει αισθητά τα κρούσματα θυματίωσης, προκαλώντας έντονη ανησυχία. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης παρατηρείται στελέχη της φυματίωσης να είναι ιδιαίτερα ανθεκτικά σε όλα τα κύρια φάρμακα αντιμετώπισης της ασθένειας, με αποτέλεσμα να είναι σχεδόν αδύνατη η αντιμετώπιση της. Σε μια προσπάθεια να οργανωθεί ο αντιφυματικός αγώνας στη χώρα μας, η Επιτροπή Φυματίωσης του Κέντρου Ελέγχου Ειδικών Λοιμόξεων επεξεργάστηκε το Εθνικό Πρόγραμμα Ελέγχου που προβλέπει την ίδρυση ιατρείων σε ολόκληρη τη χώρα και την αυστηρή καταγραφή των κρουσμάτων. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Επιτροπής και καθηγητή πνευμονολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Σταύρο Κωνσταντόπουλο, τα τελευταία χρόνια σε ολόκληρο τον πλανήτη, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, έχουν να τονίσει τα νομοθετικά μέτρα για τη φυματίωση, ενώ έχει περιοριστεί και ο αντιφυματικός αγώνας. Το κυριότερο πρόβλημα στη χώρα μας σημείωσε είναι ότι δεν γίνεται σωστή καταγραφή των κρουσμάτων φυματίωσης, με αποτέλεσμα να μην είναι ακριβή τα στοιχεία για την εξέλιξη του προβλήματος. Η μη διάθεση πόρων και η μη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζουν ακόμα και εμείς οι γιατροί, ως γιατροί, διοικητές γιατροί, έτσι, με τη διοικητικά μας καθήκοντα, τη φυματίωση. Π.χ. το να μην δηλώνονται περιστατικά τη φυματίωση είναι παράδειγμα. Το να μην θεραπεύονται σχολαστικά με τη θεραπεία που χρειάζεται είναι παράδειγμα. Και συμβαίνει συχνά, δεν είναι τίποτα παράξενο. Άρα λοιπόν η φυματίωση, ενώ είχε μια πολύ μεγάλη μείωση την δεκαετία του, σιγά σιγά του 60, του 70, του 80, του 90, σιγά σιγά επανακάμπτει. Κύριο μέλημα της Επιτροπής Φυματίωσης είναι η δημιουργία της φυματικών ιατρείων και στους 54 νομούς της χώρας, με σύγχρονο εξοπλισμό που θα γίνεται διάγνωση και ελεγχόμενη φροντίδα των ασθενών. Σύμφωνα με τον κύριο Κωνσταντόπουλο, στη χώρα μας θα πρέπει να ξεκινήσει και η σωστή καταγραφή των κρουσμάτων από τα νοσοκομεία και τα φαρμακεία, με ελεγχόμενη συνταχογραφία, ώστε να γνωρίζουμε ποιοι πάσχουν και αν λαμβάνουν τα απαιτούμενα φάρμακα. Ακόμη, το Εθνικό Πρόγραμμα Ελέγχου προβλέπει την ενεργοποίηση ειδικών κέντρων και κέντρων αναφοράς σε ολόκληρη τη χώρα που θα συντονίζουν την όλη προσπάθεια. Το Εθνικό Πρόγραμμα Ελέγχου τίθεται πλέον στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας που μέσα στο επόμενο διάστημα θα αποφασίσει για την εφαρμογή του ή όχι. Σύμφωνα με τον κύριο Κωνσταντόπουλο όμως η κατάσταση πλέον είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη και για την Ελλάδα αλλά και για ολόκληρο τον πλανήτη. Η εξάπλωση του ανθεκτικού ιού της φυματίωσης αποτελεί τον κύριο φόβο των επιστημόνων που κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Υπάρχουν άνθρωποι με φυματίωση που εμφανίζουν το μικρόβιο της φυματίωσης είναι ανθεκτικό σχεδόν σε όλα τα φάρμακα κατά της φυματίωσης, σε όλα τα κύρια φάρμακα. Που σημαίνει ότι επιστρέφουμε δυστυχώς στην εποχή του προ-αντιβιωτικών, δηλαδή στην εποχή πριν από τη στρατομικίνη, την ουσιαζίδη, την εφαμικίνη, αυτά αρχίσαν τη δεκαετία του 50 μέχρι το 70 και έχουμε εξαιρετικά φάρμακα αυτή τη στιγμή και θα θεραπεύουμε τη φυματίωση όπως οι παππούδες μας με ηλιοθεραπεία. Και λέω πως ανεφιάλτη τη σωτηρία αυτή τη στιγμή εγώ, με 1000 κρεβάτια, να είναι 1000 φυματική και να κοιτά τον ήλιο. Διότι αν δεν προσέξουμε, αυτό είναι, δεν είναι επιστημονική φαντασία, είναι λίγο υπερβολικό που λέω. Αλλά αν δεν προσέξουμε θα γίνει. Γιατί ξέρετε, αν ένα στο εκατομμύριο είναι ανθεκτικό, αυτό θα γίνει 10, θα γίνει 100, θα γίνει 1000 και θα έχουμε πληθυσμό μεγάλο με ανθεκτικά μικρόβια. Αν έχουμε τα κονδύλια που χρειάζονται, τα λίγο παραπάνω από ό,τι έχουν και σοβαρότητα και εμείς οι γιατροί και το κράτος και οι παππούλοι, τότε είναι κάτι που θα το περιχαρακώσουμε και δεν θα έχουμε πρόβλημα.